Πραγματοποιήσαμε την πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 20 μπλόκα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους δρόμους, παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους αγρότες που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Τους καλούμε να ενισχύσουν τα μπλόκα που ήδη υπάρχουν, αλλά να στηθούν και νέα μπλόκα, και υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και αύριο να στηθούν νέα μπλόκα στη χώρα μας. Δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά δείχνει και την αγωνιστική μας διάθεση, αλλά και την πεποίθησή μας ότι κάτω από τον αγώνα μας και την πίεσή μας η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να δώσει λύσεις. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε συνάντηση με την κυβέρνηση. Τώρα θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με κλιμάκιο υπουργών. Ας το αποφασίσει η ίδια η κυβέρνηση. Θα ζητήσουμε συνάντηση στην οποία θα θέσουμε το πλαίσιο ετοιμάτων μας, περιμένοντας συγκεκριμένες απαντήσεις. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό 14 του Δεκέμβρη. Σε πολλά θέματα δήλωσε αναρμόδιος ή συναρμοδιότητα με άλλα υπουργεία και σήμερα το παραδέχτηκε ούτως ή άλλως ξανά. Και οι αιτήματα που ζητάμε είναι και αρμοδιότητα και άλλων υπουργείων, οπότε η κυβέρνηση να δει και να πάρει και να συμφωνήσει σε αυτόν το διάλογο που προτείνουμε, ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ταυτόχρονα όμως, με την ενίσχυση των μπλόκων, πρέπει να υπάρχει και κλιμάκωση αυτής της κινητοποίησης, γιατί για μας είναι ζήτημα επιβίωσης να υπάρχουν κατακτήσεις και δεν κάνουμε πίσω σε αυτό, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τα αναγνωρίζει η ελληνική κοινωνία. Φάνηκε και με τη σημαντική συμμετοχή χθες δεκάδων φορέων στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που εκφράζουν την ολόθερμη συμπαράστασή τους. Όμως ταυτόχρονα φαίνεται και από το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ενώ επικαλείται δημοσιονομικές συνθήκες, έχει να δώσει πακτολό χρημάτων για φορολόγητο πετρέλαιο, ας πούμε, σε εφοπλιστές και βιομηχάνους, και δεν δίνει τίποτα στους αγρότες αλλά και σε όλα τα άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Ταυτόχρονα τέλος, μαζί με τα μπλόκα μας θα προσφύγουμε αρχές της εβδομάδας στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού για το θέμα στο Βαμπάκι που έχει προκύψει. Θεωρούμε ότι υπάρχει καρτέλ στο Βαμπάκι, η οποία κρατάει εξευτηριστική την τιμή, ενώ με βάση και τη διεθνή τιμή και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι συνάδελφοί μας βαμβακοπαραγωγοί θα έπρεπε να παίρνουν πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερη τιμή στο κιλό, τουλάχιστον 10 λεπτά. Αποφασίσαμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αυτό θα γίνει με ενιαία σε όλη την Ελλάδα, κάποια στιγμή, κάποιες ώρες, κλείσιμο των εθνικών οδών. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα. Άρα συνεχίζουμε τον αγώνα, κλιμακώνουμε τον αγώνα μέχρι να κερδίσουμε αυτά που πρέπει να κερδίσουμε. Βρισκόμαστε εδώ τα μπλόκα όλη τη Ελλάδα. Οι αποφάσεις ανακοινώθηκαν προηγουμένως για κλιμάκωση και κινητοποίηση των αγώνων και αύξηση και ενδυνάμωση των μπλόκων μας και των εργαλείων μας έξω για να μπορέσουμε εκεί να δούμε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση.